Hello everyone, Dennis, the Retro Player. Καλά, για εμάς τους Retro Players αυτή τη στιγμή είναι μια εξαιρετική στιγμή. Όταν πριν από μερικούς μήνες το έμαθα ότι θα κυκλοφορήσει από την Nintendo, πήγα και το παρέγγειλα κατευθείαν day one από το ευρωπαϊκό site της Nintendo και μιλάω για το NES, το World Championship Edition. Το οποίο τι είναι? Είναι μια επαναφορά του World Championship που είχε γίνει τη δεκαετία του 80 με την χρυσή τότε κασέτα αλλά και την ασημένια κασέτα που είχαν δοθεί σε νικητές και προφανώς είναι παραλλαγή του, είναι μοντέρνα έκδοση, έχει πάρει τα κλασικά αυτά τα της πρώτης γενιάς NES παιχνίδια, τα έχει βάλει εδώ μέσα για να κάνουμε και local και party mode αλλά και online championship να δοκιμαστούμε με άλλους παίκτες του κόσμου. Πάμε να κάνουμε ένα unboxing, να δούμε το περιεχόμενο του και να παίξουμε λίγο παιχνίδι μαζί. Επομένως, για φύγαμε για το σημερινό μας unboxing και gameplay. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είναι το κουτί έτσι όπως το έστειλε η Nintendo. Το έχω ήδη ανοίξει, αλλά θέλω όμως να μοιραστώ μαζί σας αυτό το experience. Γιατί είναι ιδιαίτερο, το κουτί αυτό, το κουτί της αποστολής έτσι όπως το έχει η Nintendo, μας περιμένει μια έκπληξη όταν το ανοίξουμε και είναι εδώ ήδη ο Mario να μας χαιρετήσει. It's me, Mario! Οπότε είναι πολύ ωραίο αυτό το touch που έχει δώσει η Nintendo Ευρώπης. Μέσα μην νομίζετε ότι είχε τίποτα προστατευτικό ιδιαίτερο, αυτό το χαρτί είναι και τσουπ τέλος, εδώ μας περιμένει λοιπόν το World Championship, το λεγόμενο NES Edition και λέγεται NES Edition διότι το 90, το 91 έγινε tournament με Super Nintendo, οπότε αυτό σημαίνει θα υπάρξει και sequel. Μπορεί, γιατί όχι. Ήδη εδώ βλέπουμε κάποιους χαρακτήρες πολύ γνωριμούς. Είναι ο Kirby, ο Samus, ο Mario, Jumpman από το Donkey Kong, a Link από το πρώτο Zelda, Mario 3, Excitebike, Kid Icarus, Pete, ο Link από το Zelda 2, ο Luigi από το Mario 2, ο Mario από το πρώτο, Balloon Fight και Ice Climbers. Πολύ όμορφο και το αισθητικό, εδώ κάνει έτσι ένα ωραίο reflection, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ επαναλαμβάνει ότι είναι το NES Edition. NES Edition και εδώ στο πίσω μέρος μας δείχνει το περιεχόμενο το οποίο θα το ανοίξουμε να δούμε. NES World Championships. Put your speedrun skills to the test against players from all over the world in NES World Championships. Speedrun δηλαδή είναι αυτό το παιχνίδι εδώ, είναι testing των speedrun skills, όχι των τεχνικών skills. Βέβαια εντάξει, προφανώς για να μπορέσεις να ξεπεράσεις κάποια σημεία πρέπει να έχεις και technical skills, αλλά είναι κυρίως speedrun αυτό. Εγώ ποτέ δεν ήμουνα speedrunner. Δεν επιδίωξα να ήμουν ποτέ speedrunner. Πάντα μου άρεσε ένα παιχνίδι να το απολαμβάνω και να το παίζω με την ησυχία μου. Αλλά εδώ τώρα θα μας ξεβολέψει η Nintendo. Λοιπόν, ανοίγουμε. Τι βλέπουμε εδώ με το καλημέρα? Βλέπουμε το περιεχόμενο του, μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Να βγάλουμε εδώ σιγά σιγά. Nintendo World Championship NES Edition. Πόσες φορές θα το πούμε αυτό σήμερα? Πάρα πολλές φορές μάλλον θα το πούμε. Εδώ έχει. Ω, να τα ωραία. Nintendo World Championship Edition. Αυτό είναι ρέπλικα της κασέτας που δίνανε εκείνη την εποχή. Και αυτή είναι η κασέτα. Προφανώς δεν έχει κάτι μέσα. Θέλω να το βγάλω να δούμε. Άμα έχει κολλήσει το πλαστικό ήταν καλά, ε. Ω, να το, εδώ, στη γωνία. Λοιπόν. Μοιάζει λίγο με το Zelda. Λέει Nintendo. Από κάτω έχει τίποτα. Είναι, για να φυσήξουμε. Θα λειτουργήσει τώρα. Ωραίο. Ωραίο αυτό το touch.
το ίδιο το παιχνίδι. Και κάτι άλλο μας έχει εδώ. Βασικά το νιώθω βαρύ, κάτι άλλο. Αυτό έχει και άλλο πράγμα μέσα. Οκ, εδώ τι είναι. Το ανοίξουμε με προσοχή. Ω, nice. Αυτοκόλλητα είναι. Τι είναι αυτό τώρα. Όχι, αυτοκόλλητο δεν είναι. Δεν. Απ' την άκρη του δεν νιώθω ότι είναι αυτοκόλλητο. Είναι σαν κάρτα λοιπόν. Πολύ ωραίο σαν κάρτα. Προφανώς έχει τα εξώφυλλα όλων των παιχνιδιών. Και από το πίσω μέρος το χαρακτήρα. Πώς θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό? Σε κορνιζούλα στον τοίχο. Εδώ ο Donkey Kong την έφαγε. Kid Icarus. Ωραία προσθήκη για το collection. Απλά πρακτικά δεν ξέρω πως κάποιος θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει αυτό. Α, έχουμε και The Lost Levels, που είναι το δύσκολο που δεν κυκλοφόρησε στο δυτικό κόσμο, είναι το πραγματικό Super Mario νούμερο 2 και όχι αυτό που εμείς μάθαμε ως Super Mario νούμερο 2. Kirby και πάλι εδώ στο original. Ωραίο, ωραία προσθήκη και αυτή εδώ λοιπόν. Το κουτί το αισθάνομαι βαρύ και όντως κάτι έχει μέσα. Τώρα άδειασε, δεν είχε τι άλλο. Αλλά αυτό εδώ είναι λοιπόν κάποιο stand. Okay. Είναι stand. Θα μπορούσε εδώ να βάλει κάποιος λοιπόν το παιχνίδι. Αυτό είναι, έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Συμπαθητική προσθήκη. Okay. Είναι κάτι το τρομερό. Θα μπορούσε κάποιος, αν έχει ένα πολύ ακριβό παιχνίδι, να το παρουσιάζει. Βέβαια, με την πλακέτα που θα έχει μέσα, δεν θα μπορούσε να κάτσει ίσως. Αλλά, okay, ενδιαφέρουσα προσθήκη αυτή. Έχω περιέργεια να φέρω σε λίγο ένα παιχνίδι να συγκρίνουμε τις θήκες. Λοιπόν, κάτσε να δούμε και εδώ τι έχει εδώ μέσα. Πώς θα το ανοίξουμε χωρίς να το καταστρέψουμε. Ή χωρίς να το καταστρέψουμε ιδιαίτερα. Από εδώ. Okay. Μάλιστα. Τι έχει τώρα αυτό μέσα? Ένα αφρολέξ εδώ. Α, κάτι βλέπω χρυσαφίζει. Αχα. Pens. Πολύ ωραία είναι. Πάρα πολύ ωραία είναι. Για να βγάλω εδώ το link. Link βιανής. Δεν έχω και νύχια, ρε παιδιά. Πώς θα τον βγάλω? Ούτε έτσι μπορώ να τον βγάλω. Ωραία φίλε. Καλά κουμπωμένα. Έλα, το έχω. Λοιπόν. Βγήκε. Είναι πάρα πολύ ωραία η ποιότητα. Πολύ καλή, πολύ σκληρό, sturdy, δεν ξέρω τι λέξη να το πω, ανθεκτικό. Και χρυσαφίζει, γυαλίζει όμορφα. Είναι ωραίο, μου αρέσει. Μπράβο, very nice. Αυτό, έτσι για το χαβαλέ, θα μπορούσα να το φορέσω. Σε καμία βραδινή έξοδο. Δεν θα ήμουν καθόλου nerd. Λοιπόν, έχω περιέργεια λίγο να συγκρίνω τα μεγέθη από την κασέτα με πραγματική κασέτα. Επανέρχομαι. Επανήλθα. Λοιπόν, έφερα το original Zelda που έχω από την Αμερική του 1988 για να συγκρίνουμε. Λοιπόν, καταρχήν να συγκρίνουμε πλαστικές θήκες. Original, το καινούριο.
Σαν υφή είναι λίγο διαφορετικά. Αυτό εδώ το original είναι λίγο πιο βαρύ και πιο σκληρό το πλαστικό του. Αυτό εδώ είναι λίγο, ναι μεν είναι πλαστικό, αλλά είναι πιο χάρτινο. Θα μπορούσα να το πω πιο χάρτινο. Εντάξει, βλέπουμε ότι και η κοψιά του είναι τελείως διαφορετική. Εδώ το καινούριο εδώ ανοίγει. Να μην το κάνω τώρα, ανοίγει. Το original από κάτω δεν ανοίγει, είναι διπλωμένο και εδώ έρχεται στα πλάγια και είναι κολλημένο με κόλλα. Και εδώ είναι κολλημένο με κόλλα. Τώρα τι κάθομαι και συγκρίνω εγώ τώρα, Τέλος πάντων, έτσι για τα πλαίσια. Και εδώ να πούμε ότι το καινούριο είναι embedded. Πώς να το πω, έχει πατικωθεί το έμβλημα, το λογότυπο της Nintendo, ενώ στο original είναι σαν ζωγραφιστό. Οπότε η φθορά του ενδεχομένως στο original θα ήταν πιο εύκολη. Αυτές είναι οι διαφορές, για να δούμε και στην την κασέτα. Λοιπόν, για έλα εδώ. Replica, original. Από κοντά δεν βλέπω διαφορές. Δηλαδή με ξεγελάει, θα μπορούσα άνετα να είχα πιστέψει. Να κάνουμε λίγο εδώ έτσι, λίγο το reflection. Άνετα να είχα πιστέψει ότι και αυτό θα ήταν από την εποχή. Δεν έχει εμφανίσει διαφορές. Τα πλάγια, πανομοιότυπο. Στο πίσω μέρος είναι ίδιο, εντάξει προφανώς με εξαίρεση αυτά εδώ τις τάμπες. 3 screw, οι βίδες είναι διαφορετικές. Εδώ έχει Phillips screw, δηλαδή τις 4 αμυχές. Εδώ έχει τις Nintendo που χρησιμοποιούσε την τότε εποχή, τις bit screw. Και εδώ πάλι είναι ίδιο, δηλαδή εδώ τα πλάγια δεν ξέρω ποιο είναι ποιο. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που έκανε η Nintendo. Και αφού εδώ απολαύσαμε το περιεχόμενο και τις διαφορές που βρίσκουμε στο κουτάκι του World Championship, πάμε ευθύς να παίξουμε κιόλας και να δούμε περί τίνος πρόκειται. Α, μισό λεπτό, για να το ξεχάσω κάτι. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, όταν παίζαμε εκείνη την εποχή, εδώ το έχω δίπλα μου, είχαμε αυτά εδώ τα controllers της εποχής, τα οποία ναι μην ήταν τετράγωνα και σου δημιουργήσε πρόβλημα εδώ στο σημείο που ήταν οι γωνίες, αλλά όμως πραγματικά ρε παιδιά ήταν το response του ήταν εκπληκτικό, έτσι, εκπληκτικό response. Εδώ έχω ένα controller της εποχής, ορίστε και το βίσμα του. Λοιπόν, έχουμε εδώ το controller της εποχής. Το response του ήταν απίστευτο. Πώς θα παίξουμε λοιπόν στη σήμερα εποχή με switch controller? Όχι. Γι' αυτό το λόγο, πότε ήταν, πριν 2 χρόνια, ίσως πριν 3 χρόνια, είχα πάρει αυτά εδώ της Nintendo για το Switch Online, τα οποία αξίζει σαν αγορά. Εντάξει, δεν είναι και τίποτα ακριβό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τιμή του, πρέπει να ήταν στα 50 ευρώ, ίσως και λιγότερο. Απλά πρέπει να έχει κάποιος την συνδρομή του Nintendo Switch Online. Επομένως, ναι μεν θα παίξουμε στο Nintendo Switch Old NES Games, αλλά όμως θα παίξουμε όσο μπορούμε πιο κοντά με την original αρχική εμπειρία. Ωραίο σαν σκέψη ότι 30 τόσα χρόνια μετά η Nintendo ξανακατασκευάζει controllers, έτσι, original επάνω και το καινούριο κάτω. Εδώ βέβαια υπάρχει το rail για να πηγαίνει πάνω στο switch και να φορτίζει και έχει και shoulder buttons εδώ πέρα. Οπότε πάμε να παίξουμε old retro games στο Nintendo Switch σήμερα, μοντέρνα εποχή, με ένα παλιό retro controller κατασκευασμένο στην μοντέρνα εποχή. Τέλεια όλα αυτά. Λοιπόν, για φύγαμε να παίξουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε.
Εδώ επιλέγω το Dennis account. Όπως είπαμε, παίζουμε με το controller του NES One Player Party Mode και One Player του NES, ναι. Between the late 80s and early 90s, NES championships were held all across the world. The obstacle of visiting, okay, mice, blah, blah, blah. Ωραία, λέει, σας φέραμε λοιπόν σε εσάς το championships και να κάνετε experience το thrill of competition εναντίον παιχτών όλου του κόσμου, μάλιστα. Οκ. Να βάλουμε και nickname. Εδώ λοιπόν κάνω choose a player icon Mario. Τι άλλο έχουμε, Zelda, Metroid, Donkey Kong, Kid Icarus, Super Mario Brothers 2. Τι άλλο έχει, Excitebike, Ice Climber, Balloon Fight, Mario Brothers 3, μάλιστα, μάλιστα, Zelda 2, OK, Kirby's, πάμε λοιπόν να βάλουμε κάτι σε Mario ή όχι, όχι, θα βάλουμε κλασικό Link, Zelda. Λοιπόν, να διαλέξουμε εδώ διάφορα hype tag, OK, πολύ ωραία αυτά σαν σκέψη που το σκεφτήκανε. Πάρα πολλά διαφορετικά. Map Dungeons by Hand, το έχουμε κάνει αυτό. Raised on Arcade Games, Nintendo 64, Nintendo Forever, Anything All I Know. Τι νόημα βέβαια έχει αυτό, δεν ξέρω, το hype tag. Το βλέπουμε, δηλαδή βλέπει ο ένας του άλλου, νου. Πάμε πίσω στα πρώτα NES Generation, λέω να βάλω NES Generation. Μάλιστα, my favorite games, NES. Λοιπόν, όσοι με ξέρετε ποιο είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι, αυτό θα βάλω. Εδώ είμαστε στο Mi και θα βάλουμε Mega Man, ωραία. Θα βάλουμε Mike Tyson's Punch-Out, of course, because that was one of my favorite games. Activate online, yes. Μάλιστα, World Championship NES Edition Connecting Speedrun Mode, τα άλλα είναι κλειδωμένα, βλέπω. Sharpen your skills. Spin Rudder Mode, OK. Match Zoom Normal είναι το πρώτο διαθέσιμο. Λοιπόν, εδώ έχει ένα demo που παίζει. Get the Super Mushroom είναι ο σκοπός. Μάλιστα, οπότε απλά κάνουμε σε αυτό εδώ πέρα Speed Run. Okay. 476 A+. Είναι καλό αυτό? Πάμε πάλι. Να πω λίγο, όχι καμία σχέση, εντάξει, μια μικρή διαπίστωση, λίγο μήπως χάνουμε σε lag, μήπως λίγο λαγκάρι, έτσι μου φαίνεται. Λοιπόν, εδώ collect all the coins, OK. Pretty straightforward. Πόσο δύσκολο να είναι αυτό άραγε. 3.45 A+. Πάμε πάλι. Όχι. Αποτυχία. Εντάξει, είναι λοιπόν μικρά challenge-άκια, ας πούμε. Yes, A++, nice. Να δούμε και το επόμενο. Step it up. Grab the gold ball, μάλιστα. Οπότε είναι εδώ το κλασικό που πρέπει... εδώ το lag έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να μην υπάρχει lag. Όχι ρε φίλε, κόλλησα. Και εκεί φάνηκε τώρα. Και... No. Πάλι μου κόλλησε εκεί.
Δεν, σε σχέση με άλλο να έχεις ένα ασύρματο controller. Άλλο έχεις ένα ασύρματο controller και άλλο το ενσύρματο, το οποίο έχει μηδαμινό lag, έτσι. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτό. Και ειδικά όταν μιλάμε για speedrun, το θες να είναι to the point. Δεν μπορούσα να δω το demo, αλλά ok. Πρέπει να πάρουμε τα coin, φαντάζομαι. Ok. Για πάμε πάλι. Yes! Ωραία, S. Το πρώτο μας S είναι αυτό. Nice. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ πέρα. Τι άλλο έχει. Let's... Don't go alone. Όλοι θυμόμαστε το don't go alone. It's dangerous to go alone, λέει ο σοφός γέροντας. Δηλαδή εδώ τώρα τι, απλά πρέπει γρήγορα να πάρω το σπαθί. Είναι λίγο dumb. Λίγο dumb challenge είναι αυτό. Νομίζω τόσο dumb είναι που πάλι εδώ μου κόλλησε, ας πούμε. Δεν πήρα το shortcut. Οκ. Και... είπα να αλλάξω τα διηγή. Οκ. Το δοκιμάσουμε πάλι. Εδώ είμαστε πανομοιότυπα. Θα πω πάλι πάνω. Και στροφή. Ρε παιδιά, μου κόλλησε πάλι. Πάτησα δεξιά και αυτό πήγε κάτω. Κάτι δεν μ' άρεσε με αυτά. Κάτι δεν μας τα λέει καλά. Οκ. Okay. Λοιπόν. Εδώ πρέπει να φάμε τους Octoroks. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Πρέπει να μην φάμε damage βέβαια. Γιατί όταν τρώει damage εδώ ο Link δεν πετάει το σπαθί του μακριά. Δεν μπορώ. Είναι από τις περιπτώσεις που θα με βόλευε να είχα το boomerang, αλλά νομίζω είναι στην αρχή του παιχνιδιού, οπότε boomerang δεν υπάρχει πάλι ακόμα. Μάλιστα. Okay. Okay, εύκολο αυτό, απλά πρέπει να πάμε πάνω και να πάρουμε το upgrade. Ωραία. Αυτό το upgrade είναι που σε κάνει το... μπράβο, το Morph Ball. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Να δούμε κάτι άλλο. Quick draw. Defeat two enemies. Αυτό, that's it. Είναι μικρο χαζάκια, τσαλαντζάκια, εντάξει. Δεν είναι κάτι... ναι, μάλιστα. Πάμε πάλι. Πόσο πιο γρήγορα να το πάμε και με ποιο τρόπο. Πανομοιότυπο. Alright. Power grab bomb. Ναι. Αν θυμάμαι καλά εδώ με το select είναι που αλλάζουμε όπλο. Με το select αλλάζουμε. Να το λέει κιόλα. Select switch the missiles, ok. Alright. Παίρνουμε και τα διάφορα pins. Up and out. Ναι, εδώ έχει τη δυσκολία η Samus με τα, αυτά τα πηδήματα και τα mid-air jumps. Δεν είναι τόσο, για να δούμε πώς θα πάμε εδώ. Δεν είναι τόσο ευέλικτη. Είναι λίγο... και εδώ βέβαια έτσι το λαγκάρισμα εγώ το... έχει ένα μικρό delay. Εδώ πρέπει να περιμένω. Okay, καλά πάμε, δεν έχουμε φαϊντά ματς. Περιμένω.
Oh, shit. Οκ, δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα ρεκόρ τώρα, αλλά έχει σημασία, ας το πάμε μέχρι πάνω. Να καταγράψουμε έστω και ένα ρεκόρ. Μάλιστα. Οκ, 4358. Να δοκιμάσουμε. Πάμε σε DK. Climb a ladder. Μόνο αυτό και τέλος. Πάμε. Climb a ladder. Σε speedrun. Για να δοκιμάσω χωρίς να πηδάω τώρα. Απλά πηγαίνοντας κατευθείαν. Κι όμως είχε διαφορά. Οκ. Χρήσιμη πληροφορία. Hammer hustle. Get a hammer. Α, το hammer αυτό που είναι εκεί πάνω, ε. Οκ. Άρα λοιπόν έμαθα να μην κάνω jump άσκοπα. Οκ, εκεί το timing έχει σημασία να πατήσω το πάνω την κατάλληλη στιγμή. Nice! S! Ωραία. Hard. Barrel roll. Πόσο hard να είναι. Reach Pauline. Oh shit, πρέπει να πάω στη Pauline και ταχύτατα. Ωραία. Άρα λοιπόν εδώ έχει σημασία καταρχήν να μην χάσεις. Ένα αυτό. Και να αποφύγεις τις κατάλληλες στιγμές που σου έρχονται τα βαρέλια. Αυτά τα βαρέλια σε ξεγελάνε τη... Ανά πάση στιγμή μπορεί να σου έρθει το κεφάλι στις κα... Ω, φίλε! Έπρεπε να περιμένω ότι άμα πήγαινε κάτω στις καλά θα μου ερχότανε. Και πάλι τώρα. Όπως είμαι. Αυτό είναι. Άλλη μία. Οκ. Not bad! Τι! B++! Not bad, B++. Οκ. Alright. Λοιπόν. Let's see what else. What else. Excitebike. I haven't played this game in many years. Δεν το έχω πάρει για το NES. Τόσο καιρό λέω να το πάρω, δεν το έχω πάρει. Δεν θυμάμαι τι έχω κουμπιά αυτή τη στιγμή. Τις σούζες, ναι. Και επίσης θυμάμαι ότι οι σούζες έχουν σημασία όταν είσαι στον αέρα. Τα μελάκια αυτά δίνουν. Γιατί όταν κάνεις σούζα στον αέρα, πάνω B+, κάνεις manipulate, πώς να το πω, τη μηχανή σου να πάρει σωστή γωνία όταν είσαι στον αέρα και να προσγειωθεί σωστά. Οκ. B++. Μάλιστα. Δεν τα πάμε πολύ καλά. Heating up. Get around the track once. Μάλιστα. Alright. Με το B είναι η επιτάχυνση. Και κάτι που λέει temperature. Δεν πρέπει να υπερβεί το και να κάνει overheat, γιατί μετά σε χάνεις, ας πούμε, σε βάζεις τα pit. Σταματάς για λίγο. Ωραία, φίλε. Να, έχει και auto rewind, με το που χάσεις. Και σου κοστίζει αυτό σε χρόνο. Μάλιστα. Alright. Αυτό έλεγα με τη σούζα. Που κάνεις στον αέρα για να πέσει με σωστή γωνία. Σωστό angle. Ωραία. Εδώ και τα χώματα που σε καθυστερούν. Εντάξει. Όχι, πολύ καλό να παίξω. Λοιπόν, ice climber. Τι άλλο να δούμε, τι άλλο να δούμε. Πάμε. Οκ, reach the second floor. Έτσι απλά. Ναι. Ωραία, πρέπει να πάω στο σημείο εκείνο που έχει μόνο το ένα. Και όχι που έχει δύο. Τουρλάκια. Ναι. Να το κάνουμε. Είδες αυτούς που πέναν μέσα από την τρύπα με την πρώτη. Εμένα όχι. Πάλι. Ναι. Μπα. Πέρασε μέσα από το έδαφος. Yeah. Δεν πάμε για κανένα ρεκόρ. Εδώ τώρα μπήκα από το πρώτο, αλλά... Οκ, ήτανε παρόλα αυτά. Να πέρα, ας πούμε.
Why not? Let's try Balloon Fight. Έλα ρε, έσαι με την πρώτη. Οκ. Βέβαια, σιγά το challenge, έτσι. Εδώ όλα είναι εμείς. Πάμε λοιπόν. Και μου φύγει αυτός. Αλλά δεν έχουν πεθάνει, αν θυμάμαι καλά πρέπει να τους αγγίξω. Έχω να παίξω αυτό 30 χρόνια. Οκ, ναι, πρέπει να τους αγγίξω κιόλας. Για να το δούμε και αυτό. 3 balloons. Ωραία, πάμε για τα 3 balloons. Το πρώτο εκεί είναι. Αυτά εκεί. Σε κάνω ηλεκτροπληξία. Μάλιστα. Να το δούμε και αυτό. Mario 3, αγαπημένο. Το Mushroom θυμάμαι είναι αυτό και το δεύτερο ψηλά. Ψηλά. Έχω το σπάς, μάλιστα, okay. Not bad. Τα coins, ναι, με το νούμερο 3 βέβαια. Και εδώ έχουμε τανούκι. Τανούκι Μάριο. Αι, έπεσα. Ναι. Alright. Πήγα να κάνω dash, ήμουν στο step, αλλά δεν έπιασε σωστά. Έλα. Οκ, εντάξει. Τρώγεται. Μάλλον απλά πρέπει να αλεγγέτε τα Super Leaf. Οκ, και το οποίο είναι εκεί. Δοκιμάσω εδώ και την τζουλίθρα, φίλε. Κάνω εγώ τζουλίθρα. Μάλιστα, A+. Εντάξει. Οκ, απλά είναι απλά τσαλαντζάκια. Είναι καθαρά speedrun. Δεν είναι... Ωραίο θα ήταν να είχε... Ο Hammer Brother, να είχε, ξέρω εγώ, τύπου... Κάνει τον κόσμο το μείον ένα. Micro Track Horse. Το έχουμε όμως, το έχουμε. Να τον πετύχουμε την πρώτη. Α, αυτός είσαι. Οκ. Πάμε πάλι. Έλα. Yes, nice. Ωραία. Τι άλλο έχουμε στο Mario 3? Half Pipe. Εδώ πάλι να μην... να κάνει register σωστά, το up είναι το πρόβλημα. Να το. I knew it. Δεν θα μου το πιάσει σωστά με την πρώτη. Οκ. Better now. Τι άλλο να δούμε. Άντε. Δεν είναι και το αγαπημένο μου Zelda αυτό, όπως και δεν είναι για πολλούς το αγαπημένο Zelda. Οκ, έλα άλλο ένα είναι. Μάλιστα, A+. Τι άλλη τακτική μπορώ τώρα να κάνω εδώ. Πάω από την άλλη πλευρά. Έλα. Oh, come on now. That sucks. B++. Πάμε πάλι μπροστά. Έλα. Let's try leveling up. Δηλαδή παίρνω το power. Ναι, αυτό ήτανε. Α, και πρέπει να κάνω το life. Alright. Start confirm after getting back. Okay. Εντάξει, ναι, πατά το start. Το ξέρω αυτό. Ναι, και μετά. Το what's at the start. Και μετά. What? Τι? What happened there? Πάτσα το story και ήταν κενό. Θα μου το κάνει μόνο του. Τι? Πάτσα... What? Πάτσα το start και μετά με έβγαλε το μενού. The hell? Oh wait. Ακριβώς τι είπε εκεί εδώ. Right.
Fairy Finder. Ναι, τι. Αυτό είναι! Απλά πρέπει να πιάσω την ράιδα. Και την αστόχησα. Come on, dude. Πάμε πάλι. Μάλιστα. Alright. Άντε να δούμε και το άλλο. Ω, αυτό είναι με τις μπουμπουλίδες. Αυτό μου θυμίζει την πίστα στο Mario, εκεί προς το τέλος του παιχνιδιού που έρχονται έρχονται ψάρια από κάτω. Λοιπόν, πάμε. Πρέπει να φύγω εδώ. Τι είσαι. Άμα σε πετύχει η μπουρμπουλήθρα, πέφτεις μέσα στο κενό, ε. Εδώ πεθαίνει ο λίγη με τη μία. Οπα. Καλύτερα αναμονή παρά να χάσω. Hey, σκέτο. Alright, whatever. Let's try this. Get the poison mushroom. Wait, πού είναι το poison mushroom? Μάλιστα. Εδώ είναι τα περίφημα που βάλαν στο Lost Levels, που είχε anti-mushroom. Δεν είχε ξαναυπήξει ποτέ μετά ξανά. Όχι ρε. Μάλιστα. Hey, class. Come on. I can do better than that. Okay. Yes! Ooh! S! Nice, 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 nice. Παρατρούπα το παλεγκαγκά. Τι, απλά πρέπει να τον πατήσω, αυτό ήτανε. Nice, alright. Α, πάρα πολύ ωραία. Okay, εντάξει, A++, whatever. Το έχουμε το S, για να δούμε. Εντάξει, σου βάζει ωραίο challenge, παιδί μου, ότι να κερδίσει τον εαυτό σου, ας πούμε. Nice. Και μετά σου τη βιδώνει και λες, δεν μπορεί, ρε γάμο, το αφού είναι απλό. Είναι, δηλαδή... Α, μπράβο. Είναι ένα challenge, δηλαδή, των δύο δευτερολέπτων, δεν μπορεί να με το κάνεις, ας πούμε. Κάπως έτσι το αισθάνεσαι. Get the super mushroom. Α, εδώ πρέπει να το πετύχεις όταν βγαίνει, ναι, για να βγει προς τα έξω και σε ταχύτητα του χρόνου. Πάει αυτός. No, είναι άλλη ρε. Come on, for real now. Alright. Μάλιστα. Για να δούμε. Εντάξει, αστόχησα τόσες φορές, ας πούμε. Το πετύχαμε μετά στο δωδεκί. Το τελευταίο. Έπρεπε να περιμένω πάλι. Και μετά τελείωσε. Κι όμως, φαντάσου πόσο κακό ήταν το ρεκόρ μου που και στην κακή παίξια. Λοιπόν, inhale an enemy. That's it. Just inhale an enemy. That's it. Όχι ρε, έκανα dash και τους πέταξε. Ναι, και το Kirby έχω να παίξω, μου φαίνεται 2-3 χρόνια έχω να παίξω. Είχα ξεκινήσει... Alright. Είχα ξεκινήσει με σκοπό να το τελειώσω, αλλά το άφησα. Μου φαίνεται όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, αλλά λοιπόν είναι 4 χρόνια τώρα. Okay, Mario 2 δεν παίξαμε. Ωραία, εδώ είναι που πέφτω από το κενό, είναι και καλά στο όνειρο του Mario αυτό συμβαίνει. Πρέπει να στοχεύσω, σε έχει μια τρύπα. Παραλίγο να πέσω. Έλα, το έχω να πέσω την τρύπα, δεν μπορεί. Κάπου εδώ. Yes! Α, δεν ήταν S. 6, βάζω τη ματιά μου, ήμουν 5-59. Πάμε να δούμε αυτό. Veggie plucking. Okay, σου απλά πρέπει να σηκώσω το... Το πάτησα λίγο λίγο πιο δίπλα. Okay, ένα 23. Πόσο, δηλαδή... Μάλιστα, έκανα και λίγο dash τώρα. Okay, ναι, είναι που πετάει στο φίλτρο και σε πάει στη σκοτεινή πλευρά και καλά.
Αυτό είναι το Mario 2 που πήραμε εμείς στο δυτικό κόσμο, αλλά το άλλο Mario, έλα ρε. Το άλλο Mario, το Lost Levels, ήταν το πραγματικό νούμερο 2, αλλά είχε τα αντιμάσου και ήταν πανδύσκολο. Πάλι, το πατάω, δεν πάμε την πρώτη. Δώσ' του. Οκ. Δεν έχω παίξει πολύ Crackers στη ζωή μου και μικρός, ελάχιστα. Μου το έχει δανείσει ένας φίλος μου, αλλά δεν ξέρω, δεν με είχε ξετρελάνει, δεν το είχα παίξει. Μάλιστα, πυροβολής προς τα πάνω. Μάλιστα, B++, εντάξει. Δεν ήμουν μεγάλος φαν του κύριε Κρέσσα, εγώ προσωπικά. Λοιπόν, current challenges until 22nd of July. Μάλιστα. World Championships. Survival mode. Για να δούμε, εδώ με τα icons. Μάλιστα, οπότε με τα coins που έχω μαζέψει μπορώ να αγοράσω κάποιο icon δηλαδή και καλά. Ωραίο. Pen collection. Εδώ μου έχει τα achievements μου δηλαδή. Και το μαρκάρω ως favorite και το μάρκαρα τι είπα να πει τώρα. Who knows. Μάλιστα. Okay. Οπότε κάποιος θέλει να κάνει 100% completion. Πρέπει να πάρει όλα τα pins. Settings, τι έχει εδώ μέσα. NES, ναι, αυτά που βάλα στην αρχή δηλαδή. Ναι, show. Μάλιστα. Δεν έχει και πλούσιες ρυθμίσεις εδώ. Πάμε survival mode. Δηλαδή τώρα εγώ θα παίξω online με αλλούς. Κάπως έτσι, σιλβεράς και γκολντάς. Εννοείται πάμε με τους σιλβεράδες τώρα. Αν δεν έχουμε κάνει εξάσκηση, αυτή τώρα εδώ ήδη αυτές τις μέρες ξασκούνται ασταμάτητα. Round 1. Μάλιστα. Okay, αυτό το κάναμε πιο πριν λοιπόν. Εντάξει, το έχουμε. Το έχουμε. Είμαι πάνω, ο πρώτος, στη γωνία. Ωραία, φίλε, είναι πολύ μικρά όλα. Έλα, σάμους μου. Shit! Το lag. Σας το ορκίζομαι, το lag είναι. You gotta believe me. Όχι ρε. Το πάταχα και... και είχε και το πρώτο τσεφάνο η Σάμους. Τώρα, δεν ξέρω πώς είμαι σε σχέση με τους άλλους, εσείς το βλέπετε. Αλλά πλησιάζω κάπου, τώρα κάπου είναι που πλησιάζω. Yes, εδώ είναι. Come on. Yes, first με ace, σκέτο κιόλας. Μάλιστα. Ωραία, οπότε μείναμε μισή, πάμε 4, round 2. Μάλιστα, μετά 8 rock. Okay. Δεν είναι δύσκολο, αλλά είναι αυτό ότι... Έλα. Πάλι first, ωραία, με A++. Άλλαξε λίγο τη στρατηγική τώρα, σε σχέση με τις άλλες φορές. Μάλιστα, οπότε έμεινα εγώ με το καοντάκι. Ο πρώτος και ο δεύτερος δηλαδή που ήμασταν πριν. Από τυχαία σύμπτωση. Το mushroom. Okay, εδώ έχει σημασία το να κάνω το πετύχω με την πρώτη και να μην... κάνω λάθος. Εδώ. No! Αυτό το λάθος δεν έπρεπε να κάνω. Ω! Και πάλι! Μέσα στην αχρηστία μου κέρδισα. Yay! Yuppie! Πήραμε το ασημένιο μετάλλιο. Ωραία, Silver Division. Μια χαρά. Και πήρα και πίν. Μάλιστα. Να το. Κανένα άλλο. Μπα. Λοιπόν, εδώ ξεκλειδώνουμε και άλλα challenges που μπορούμε να κάνουμε. Δεν ξέρω, πείτε μου αν σας αρέσει αυτό το βίντεο να κάνω και υπόλοιπα challenges. Αν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο.
Αυτό ήταν το παιχνίδι το NES Edition, έχει και Party Mode. Μάλιστα, οπότε εδώ παίζουμε δηλαδή locally στο σπίτι. Το background λίγο θυμίζει το background που έχω και εγώ για το κανάλι, έτσι μου φαίνεται εμένα, ναι. Οπότε αυτό, το controller ok, λίγο έχει ένα lagging θέμα, τι να κάνεις. Εύχομαι να σας άρεσε το σημερινό επεισόδιο, αφήστε μου comment να, αν είναι να κάνω και υπόλοιπα challenges, άλλο ένα επεισοδιάκι. Εύχομαι να σας άρεσε, θα τα πούμε λοιπόν στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!